Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Το σύνθημα που ακούστηκε από τους συγκεντρωμένους φοιτητές κατά τη διάρκεια της κατάληψης του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973, ένα σύνθημα πιο επίκαιρο από ποτέ, αντίχησε και πάλι, αυτή τη φορά στην πλατεία Καπνεργάτη. Αφορμή στάθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Καβάλας με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου, προκειμένου να φέρει τους καβαλιώτες αλλά κυρίως τα μικρά παιδιά σε επαφή με το Πολυτεχνείο και τα μηνύματα που αυτό εκφράζει. Μέσα από ζωγραφιές και σκίτσα, αλλά και μέσα από έναν άδειο καμβά, στον οποίο τα παιδιά ζωγράφιζαν τα δικά τους σχέδια, εμπνευσμένα από τον αγώνα των φοιτητών ενάντια στο φασισμό και το σύνθημα Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, η επέτειο του Πολυτεχνείου εορτάστηκε με έναν ξεχωριστό, μοναδικό τρόπο και στην πόλη μας. Θέλαμε σήμερα, φέτος, που είναι πολύ περισσότερο επίκαιρο το σύνθημα Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, να γίνουν δράσεις και να βγάλουμε τον κόσμο στο δρόμο. Είναι πολύ επίκαιρο το μήνυμα του Πολυτεχνείου, της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και θεωρώ ότι είναι πλέον καιρός να ακολουθήσουμε και να μιμηθούμε το παράδειγμά τους. Το Πολυτεχνείο θα ζει πάντα μέσα στην καρδιά μας. Ο Σύλλογος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η ΑΤΕΔΗ και το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΤΕΔΗ Καβάλας έχουν ετοιμάσει σήμερα τη γιορτή για το Πολυτεχνείο, για τους μικρούς μαθητές, αλλά και για τους μεγάλους. Όσον αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα, στην Αθήνα κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την 31η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου με την καθιερωμένη πορεία προς την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και το Ισραήλ, η οποία ξεκίνησε στις 3 το μεσημέρι. Το μνημονιακό κατεστημένο επενδύει στη λύθη και συνεπικουρούμενο από την ακροδεξιά προσπαθεί να ξαναφυγηθεί την ιστορία των τελευταίων 40 χρόνων στη χώρα μας. Προφανής στόχος να την παραχαράξει προκειμένου να ξεμπερδέψει με την μεταπολίτευση. Να ξεμπερδέψει με τις κατακτήσεις της, ακόμα και με τα ανεκπλήρωτα αδικαίωτα οράματά της. Μάταιος σκόπος. Το μήνυμα του Πολυτεχνείου δεν πρόκειται να σβήσει. Διότι υπενθυμίζει στη νέα γενιά ότι ένα μόνο δρόμο έχει ο λαός για να νικά. Το δρόμο της αντίστασης, της ανυπακοής, τον δρόμο της εξέγερσης απέναντι σε κάθε τυραννία.